Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στη τελική ευθεία βρίσκεται η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα, με τους 4 υποψήφιους αγοραστές να περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτίμησης των προσφορών μετά το Πάσχα. Μαζί μας ο Κώστας Κετσχετζής, δημοσιογράφος του Inside.gr. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέλτα. Πραγματικά η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν υποβληθεί 4 προσφορές για την Εθνική Ασφαλιστική. Αυτό που πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα είναι ότι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι κάτι το οποίο γίνεται ουσιαστικά αναγκαστικά λόγω του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας από την τελευταία ανακεφαλοποίηση την οποία είχε περάσει. Γιατί όλοι περιμένουμε ότι είχε περάσει. Οικονομικά προβλήματα. Όχι, δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Είναι όμως στο πλαίσιο του σχεδίου του Capital Plan, όπου θα πρέπει η Εθνική Τράπεζα μετά από την τελευταία ανακεφαλοποίηση να πουλήσει οποιαδήποτε μη core, μη βασική τραπεζική εργασία την οποία έχει. Οι μνηστήρες εντός εισαγωγικών είναι 4, είναι 3 κινέζικες επιχειρήσεις και ένα σχήμα ελληνοαμερικάνων επενδυτών μαζί με μια ευρωπαϊκή εταιρεία. Οι βασικοί διεκδικητές θέλουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες λένε ότι οι βασικοί διεκδικητές είναι 2, είναι η πολύ γνωστή σε εμάς Fosun International, η οποία είναι ένας κινέζικος όμιλος εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Hong Kong, γνωστός εγώ στην Ελλάδα από τη συμμετοχή του στον όμιλο Φολή Φολή, όπως επίσης και στο σχήμα το οποίο έχει αναλάβει την ανάπτυξη του ελληνικού, μαζί με τη Lambda Development. Και ο δεύτερος βασικός διεκδικητής, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το σχήμα του Calamos Group, του ελληνοαμερικανού επενδυτή John Calamos, μαζί με την Exim Group και την ομάδα την οποία έχει εδώ πέρα την IEG Ελλάδος, την ασφαλιστική εταιρεία. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει λάβει τις προσφορές. Έχει ανακοινώσει επίσης ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία εξέτασης των προσφορών και ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για να βγουν κάποια συμπεράσματα ή για να υπάρξει κάποια πληροφορία σχετικά με το μια τελική συμφωνία με το οποίο έχει το προβάδισμα. Αλλά πληροφορίες του Insider.gr κάνουν λόγο για σημαντικό προβάδισμα της Fosun. Αυτό βέβαια μένει να φανεί, γιατί από κάθε προσφορά εξαρτάται από πολλά πράγματα, δεν είναι ξεκάθαρα οικονομική. Και βασικό ζητούμενο, παραδείγματος χάρη, είναι η σύμβαση πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων της ασφαλιστικής εταιρείας από τα υποκαταστήματα της τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας, που είναι και το βασικό κανάλι πώλησης, ναι, που βγάζει το μεγαλύτερο τζίρο από τέτοιο. Όπως και να έχει, θα έχουμε νέα μετά το Πάσχα σήμερα.